Τσινός Χριστοφής γυρίζει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Κωνσταντινίδης, σουτάρει και ισοφαρίζει ακριβώς στο 29ο λεπτό. Χριστοφής για τον Τσιριμόκο, Τσιριμόκος σουτάρει και γράφει το 1-2 ακριβώς το 41ο λεπτό. Με ενέπνεε αυτό το γήπεδο και κυρίως γιατί ήταν κλειστό γήπεδο, ήταν κάπως περίπου το γήπεδο το δικό μας του Όφη. Πάντα ήθελα να παίζω σε τέτοια γήπεδα, όπως πάντα πρέπει, πάντα νομίζω ότι θέλει και ο ποδοσφαιριστής ο τωρινός, γιατί αν κοιτάξουμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, όλα αυτά τα μεγάλα στάδια σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν από το... από το ποδόσφαιρο, όλοι φτιάχνουν καινούργια γήπεδα, φτιάχνουν γήπεδα τα οποία ο κόσμος είναι πολύ κοντά στους πρωταγωνιστές και είναι ένα ωραίο γήπεδο και τώρα με αυτές τις διαφορετικές, ας πούμε, πώς να το πω, μετά το 2004 το Χαριλάου να κατασκευάστηκε και έγινε, είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο για να παίξεις ποδόσφαιρο. Ζιάκος κοντά του Μιχαλίτσιο, σουτάρει ο Ζιάκος και κάνει το 1-3. Νόμπλιας μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του Άρη. Νόμπλιας ξεφεύγει τον Παπαδόπουλο και δεν δυσκολεύεται να στείλει την μπάλα στην εστία του Παπαδόπουλου. Ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ένα ευρύ σκορ. Το 2-4, ας πούμε, δεν χωρά αμφιβολία ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θυμάμαι τον γκολ που πέτυχα. Ήταν στην εστία προς τη θύρα 3 που είναι η φανατική οπαδή του το Άριος, πήρα την μπάλα στον κενό χώρο, τρίπλαρα τον τερματοφύλακα και με το δεξί πόδι σκόραρα. 7 λεπτά αγώνα στο Χαριλάου, Άρης και Όφης, το 0-0 εκτελείται το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα από τον Νόμπλια. Θυμάμαι το πρώτο γκολ που ο Άρης έφτιαχνε το τείχος ο Καρκαμάνης και κάποια στιγμή ήταν έτοιμος να το χτυπήσει ο Ρίζνιτς με δεξί πόδι, ήταν από τη μεριά του, από αριστερά όμως, που βόλευε πιο πολύ, αλλά κάποια στιγμή όπως έβαζε ο Ζόραν την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ, είδα ότι δεν είχε παίχτη έξω από το δοκάρι ο Καρκαμάνης και έτσι με βόλεψε με το αριστερό και σούταρα. Αναστασίου, Κουνενάκης, Νόμπλιας μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα ο Νίκος ο Νόμπλιας, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, το 2-0 για τον Όφη. Το δεύτερο γκολ ήταν μία κάθετη πάσα, μπήκα από αριστερά, σουτάρα με το αριστερό πόδι, πήγε στην απέναντι γωνία και θυμάμαι που σηκώθηκε όλο το γήπεδο και χειροκροτούσε. Γιατί ήμασταν πράγματι καλή ομάδα. Σε μία άλλη σέντρα βγήκε ο τερματοφύλακας με ένα αμυντικό δικό του, τρακάρανε, πέφτει η μπάλα σε μένα και είναι αιστεία, βάζω τρίτο γκολ, καθαρό γκολ και το ακυρώνει. Η πρεμιέρα πάντα φέρνει εκπλήξεις. Γιατί δεν γνωρίζονται οι αντίπαλοι. Εντάξει, λίγο πολύ ο Άρης έπαιξε μερικά παιχνίδια, γνωρίζουμε τώρα γνωρίζουμε την ποιότητα που διαθέτουν, γνωρίζουμε τους ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα, κυρίως γνωρίζουν αυτοί που θα παίξουν τους αντιπάλους. Για αυτούς θα είμαστε μια άγνωστη ομάδα.